και περισσότερα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ξεφυτρώνουν, προσελκύοντας ένα ευρύ κοινό και προκαλώντας φόβους υποκατάστασης του εντύπου τύπου και ιδιαιτέρως της εφημερίδας. Η εφημερίδα όμως είναι μια ιεροτελεστία. Ενεργοποιεί περισσότερες αισθήσεις κατά την ανάγνωσή της. Η αίσθηση του χαρτιού στα δάχτυλά μας, η μυρωδιά του μελανιού, ο ήχος των σελίδων καθώς της εφουσίαση, με το εισαγωγικό σημείο που υπάρχει στον τόπο του Προέδρου του Συλλόγου Ξενονομέων, του κυρίου Καλοζούμη, που θα το διαβάσει η κυρία Μαρία. Μέρα Απριλίου του 1998. Όταν ήρθε στο σπίτι μου, στο χωριό, ο κλέρκος Σπύρου για να συζητήσουμε θέματα που αφορούσαν το Σύλλογο. Τελειώνοντας τη συζήτηση, είπε με σκυφτό κεφάλι και τρεμάμενη φωνή: «Άντε, τώρα να βγάλουμε και την τελευταία ξηρονομή, δηλαδή το 27ο φύλλο». Ξαφνιάστηκα, το κοίταξα κατάματα και τον είδα σκυφτό να προσπαθεί να κρύψει δύο δάκρυα που κύλησαν στα μάγουλά του. Μέχρι τότε, την ημέρημνα του εντύπου, είχαν ο κλέρκος Σπύρου, ο Δημήτριος Βαλμάς και τα άλλα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής. Συγκλονίστηκα. Κατάλαβα ότι το κουράγιο του είχε τελειώσει. Τον έπιασε από τους ώμους, τον τράνταξα δυνατά για να συνέλθει από τη συγκίνηση και του είπα σχεδόν αγριεμένα: «Ποιος λέει ότι θα είναι η τελευταία? Λοιπόν, σε βεβαιώνω πως δεν θα σταματήσει η εφημερίδα». Ο κύριος Νίκας, Κωνσταντίνος Νίκας, μέλος του ΔΣ και της Συντακτικής Επιτροπής, θα μας διαβάσει το πρόλογο του Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαντίας, κυρίου Γεωργίου. Της εφημερίδας Ξενονομή. Αγαπητοί μου, παρά την κυριαρχία πλέον των ηλεκτρικών μέσων επικοινωνίας, η μορφή του παραδοσιακού εντύπου εξακολουθεί να είναι ελκυστική και γοητευτική. Ο Έλληνας ανέκαθεν ανέπτυσε ένα ζεστό συναισθηματικό δεσμό με την εφημερίδα. Κύριε Κουκαλή, θα μας διαβάσει τώρα τον πρόλογο του Δημάρχου Θηβαίου, κυρίου Σπυρίδωνη Νικολάου. Εφημερίδα Ξηρονομή. Αγαπητοί φίλοι, η διαχρονικότητα των παραδόσεων και η αξιολογική ανάμνηση των σημαντικών ιστορικών τόπων, προσωπικότητων και γεγονότων είναι βασικές παράμετροι διαμόρφωσης της ιστορίας αλλά και της παραγωγής προτύπων για τον σύγχρονο. Νόκα, αντιπτεράρχου, πρόεδρο της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος από τα Λέκτρα, θα διαβάσει το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου, κυρία Γογός Καλή Παγώνα. 20ετία της ξηρονομής. Το χωριό η Ξηρονομή είναι ένα από τα ωραιότερα χωριά της Βιωτίας. Ανάλογο είναι και το αντίστοιχο περιοδικό η Ξηρονομή, που συμπλήρωσε 20ετία συνεχώς. Κύριε Καλοζούμη, πρόεδρε του Συλλόγου Ξηρονομέων, εκ μέρους όλων των μελών του ΔΣ, σας προσφέρω αυτή την τιμητική πλακέτα για την προσφορά σας στον Σύλλογο. Σεβαστοί πατέρες, κύριε πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε Μεγαρέων, κύριε Αντιδήμαρχη και πρόεδρε της τοπικής κοινότητας, κύριε Ναύαρχε, επίτιμε αρχηγέ του ΓΕΘΑ, κύριε Τεράρχε, στρατηγέ Βηγιάννη Πέπα, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι αλήθεια πως διανύουμε την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής μας και ως άτομα και ως κοινωνία γενικά, αλλά και ως πατρίδα. Η ιστορία μας δεν μας το επιτρέπει να το βάλουμε κάτω. Και αυτό που γίνεται σήμερα είναι απάντηση στην οικονομική κρίση που διαρχόμαστε τα τελευταία χρόνια. Είναι βέβαιο πως μπορεί να είναι ο πολιτισμός. Και μάλιστα εκείνος που στηρίζεται στις εθελοντικές προσπάθειες των ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας. Αυτή η πεποίθηση είναι που μας δίνει την ελπίδα ότι οι Έλληνες γνωρίζουν καλά τις βάσεις και την παράδοσή τους και γι' αυτό το λόγο θα ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες δυσκολίες. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η δραστηριότητα του Συλλόγου των Ξηρονομέων, ο οποίος με την μακρόχρονη παρουσία του διανύει την τρίτη δεκαετία, έχει προσφέρει πολυπίκυλο έργο, σημείο αναφοράς όχι μόνο για την περιοχή της Ξηρονομής, αλλά και για ολόκληρη την Βιωτία. Επιπλέον, η έκδοση της εφημερίδας «Η Ξηρονομή» από το Σύλλογο
ενισχύει την παρουσία του και την αναγνωρισιμότητα του έργου σε όλο τον νομό και την περιφέρεια. Η έντυπη μορφή του Συλλόγου, η εφημερίδα του, καθίσταται ο πομπός των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, αλλά και η παρακαταθήκη του έργου για τις επόμενες γενιές. Αγαπητέ φίλε Θανάση, νεγαρέα της Διασποράς, όπως σου αρέσει να αποκαλείς εσύ ο ίδιος και να σε λέμε κι εμείς, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, φίλε κύριε Νικολάου, κύριε Ναύαρχε, σεβαστοί πατέρες, εκλεκτοί, επίσημοι προσκεκλημένοι, εκλεκτές κυρίες και κύριοι, όταν δέχτηκα αυτή την πρόσκληση να είμαι απόψε εδώ κοντά σας, ειλικρινά δεν πέρασε ούτε στιγμή από το μυαλό μου ότι θα μπορούσα να χάσω μια τέτοια εξαιρετική βραδιά. Κύριε Δήμαρχε Θηβαίων, κύριε Δήμαρχε Βεγάρων, κύριε Αντιδήμαρχε Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, κύριε Αντιδήμαρχε Θηβαίων, αγαπητές συντοπίτησες και συντοπίτες, η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ένα φόρο τιμής στο θεσμό πλέον του Συλλόγου των Ξηρονομαίων και της εφημερίδας «Η Ξηρονομή». Γιατί πράγματι, ένας σύλλογος με συνεισφορά στα τοπικά πράγματα και διαρκή δραστηριότητα για 33 χρόνια καθίσταται θεσμικός παράγοντας για την ανάπτυξη της πολιτιστικής συνείδησης αλλά και για την άνοδο του πνευματικού μας. Κύριοι άρχοντες και εκπρόσωποι συμφορέων και συλλόγων, αγαπητοί συμφοριανοί, συνδημότες, φίλοι της Ξηρονομής, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καλώς ορίσατε στη χαρά μας. Είναι μια ιστορική βραδιά για το Σύλλογο και την Ξηρονομή, η έκδοση του τόμου εφημερίδων της δεύτερης δεκαετίας 2001-2011. Θα ήταν αδύνατη η έκδοση του τόμου χωρίς την άνωθεν ευλογία και θέλω μέσα την καρδιά μου να ευχαριστήσω τον Κύριο που μας αξίωσε να δούμε αυτό το θαύμα. Γιατί είναι δυσεξήγητο το γεγονός πώς μπορεί ένα μικρό χωριό σαν την Ξηρονομή να εκδίδει ένα τέτοιο 16 σας βρίσκουμε ξανά για ακόμα μια φορά. Αρχικά θέλω να συγχαρώ το Σύλλογο των Ξηρονομαίων για την προσπάθεια και θα μου επιτρέψετε να πω πως από την πρώτη στιγμή που μας έγινε η πρόταση, που ήταν πρώτη σκέψη μάλλον από ό,τι καταλάβει, να έρθουμε εδώ και να είμαστε απόψε σε αυτή την ξεχωριστή ημέρα για την Ξηρονομή, η χαρά ήταν πάρα πολύ μεγάλη όλων των μελών της ομάδας. Και βέβαια η χαρά είναι μεγάλη γιατί, όπως είπε και ο κύριος Θανάσης, ο δεσμός κρατά πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια πραγματικά. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε Θηβαίων, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε Μεγαρέων και Νέας Παιάνων,
Χαίρομαι πάρα πολύ και ελπίζουμε σε μια καινούργια συνάντηση το ίδιο οικοδομητική, πολύ ωραία και επιμορφωτική.